τμήμα στην Κεσαριανή από επίθεση αγνώστων στις 4 παραπέντε τα ξημερώματα. Είμαστε εξοργισμένοι, δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Κάτι θέλουν αίμα αστυνομικού. Εδώ ο συνάδελφος ευτυχώς έχει γλιτώσει με λίγα εγκάθματα στο κεφάλι και στα χέρια. Η ομάδα των 10 ατόμων προσέγγισε το τμήμα από την οδό Σύμβρη Σαρίου και εκόψε τη Μολότοφ κατά του σκοπού που σύρθηκε στο οδόστρωμα για να απομακρυνθεί από το σημείο. Έχω πει πολλές φορές ότι η απόσταση που χωρίζει μια Μολότοφ από ένα Καλάσνικοφ είναι μικρή. Και αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα. Όταν ομάδες δίσεν αντιεξαστών έρχονται και ταυτίζονται απόλυτα με καταδικασμένους τρομοκράτες. Και με την κοσμοθεωρία του εντό εισαγωγικών. Εννοείται την περίπτωση του Κοντήλαδος. Στο στόχαστρο των αγνώστων μπήκε τα ξημερώματα και η δημοσιογράφος Μίνα Καραμίτρου με τους δράστες να πυρπολούν το αυτοκίνητό της έξω από το σπίτι της του Παπάγου με χρήση έμπλεκτο υγρού. Θεωρούν ξαφνικά ότι είσαι απέναντι τους, άρα πρέπει με κάποιο τρόπο είτε να σου κλείσουν το στόμα, είτε να σταματήσουν να μιλάς, είτε θεωρούν αυτοί ότι μπορούν να σε φοβήσουν. Οι δημοσιογράφοι καθημερινά κάνουν τη δουλειά τους με προσήλωση στην ανεξαρτησία και την αντικειμενική πληροφόρηση. Αυτό κάνει και η Μίνα Καραμίτρου. Η ελευθερία του τύπου δεν φημώνεται. Οι δράστες θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Στις 12 παρα 10 το βράδυ, οι κουκουλοφόροι πραγματοποίησαν μία ακόμη επίθεση κατά αστυνομικών στην Τοσίτσα, με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση πυροβομβίδων πρώτου λάμψης. Στη Θεσσαλονίκη, αναρχικοί ανήρθησαν πανώ στο Δημαρχείο της πόλης και πέταξαν τρικάκια σε ένδειξη αλληλεγγύης για τον Δημήτρη Κουφοντίνα. Στο ίδιο πλαίσιο, αναρχικοί ανήρθησαν πανώ έξω από το Μουσείο της Ακρόπολης, ενώ και στη Σάμο αναρτήθηκε πανώ στην παλιά εμπορική σχολή στο Καρλόβαση για τον τρομοκράτη της 17 Νοέμβρη. Ένταση προκλήθηκε λίγα λεπτά μετά τις 8 το βράδυ χθες στα γραφεία του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου στην Πάτρα. Ομάδα εξουσιαστών επιχείρησε να εισβάλλει στην αίθουσα, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ του Δημήτρη Κουφοντίνα σε προγραμματισμένη ομιλία ευρωβουλευτών.